Καλησπέρα. Να με συγχωρήσετε για τα Greenglish, αλλά δυστυχώς με τόσα χρόνια στο εξωτερικό δεν μιλάω καμία από τις δύο γλώσσες. Θα μιλάω και τις δύο χάλια. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να εξηγήσω ότι εγώ δεν κέρδισα τίποτα. Δεν είμαι εδώ ως κάποιος που κέρδισε κάτι. Είμαι εδώ ως χορηγός. Αλλά ο λόγος που είμαι εδώ είναι γιατί πριν από 10 χρόνια, το 1997, με είχαν καλέσει και μου δώσαν ένα βραβείο. Και αυτό δεν το ξέχασα ποτέ. Με βοήθησε, ήταν πριν ξεκινήσει η Easy να πετάει στην Ελλάδα. Ήμουνα 31, τώρα είμαι 41 και αυτό με βοήθησε, μου έδωσε το κουράγιο να προχωρήσω. Το 97 ήταν μια πολύ μικρή εταιρεία με 6 αεροπλάνα. Σήμερα μια εταιρεία με 170 αεροπλάνα, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 43 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Και οι άλλες εταιρείες του ομίλου του Easy έχουν αυξηθεί. Η Easy Cruise είναι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ο λόγος που είμαι εδώ είναι, όσο σας κάνει, σας φαίνεται περίεργο γιατί πιστεύω ότι κάθε επιχειρηματίας έχει ένα χρέος να αποπληρώσει την κοινωνία. Δηλαδή, βγάλαμε χρήματα πουλώντας πράγματα στους πελάτες μας και έχουμε ένα χρέος προς την κοινωνία. Πρέπει να κάνουμε φιλανθρωπία δηλαδή. Και όσο και αν αυτό δεν σας φαίνεται φιλανθρωπία, κατ' εμένα είναι. Φιλανθρωπία βέβαια είναι να δώσει 50.000 ευρώ σε παιδάκια στην Αφρική και θα τα βοηθήσει. Αλλά 50.000 ευρώ δεν θα λύσουν το πρόβλημα της Αφρικής, αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό πάντα εγώ έψαχνα να βρω τρόπους να αποπληρώσω αυτό το χρέος μου. Με τρόπο που να υπάρχει multiplier effect, δηλαδή να μπορείς αυτά τα 50.000 να δημιουργήσουν όφελος πολύ μεγαλύτερο. Πιστεύω πολύ στην επιχειρηματικότητα. Ο τίτλος πάνω στην business card τη δικιά μου είναι Serial Entrepreneur. Επιχειρηματίας καθέξι. Κάτι σαν τον Serial Killer δηλαδή, αλλά λίγο καλύτερος για την κοινωνία. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι που φτιάχνουν επιχειρήσεις από το μηδέν, που ξεκινάνε μικροί και μεγαλώνουν, είναι αυτοί που πραγματικά δημιουργούν τις θέσεις εργασίας σε μια οικονομία. Δεν ξέρω αν οι κύριοι υπουργοί συμφωνούν μαζί μου, αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας. Πολλές φορές και σε κρίσεις κόβουν και θέσεις εργασίας. Ο πραγματικός πλούτος, οι πραγματικές θέσεις εργασίας δημιουργούνται από μικρές επιχειρήσεις. Κάποιες θα πέσουν έξω, κάποιες θα μεγαλώσουν. Αλλά αν μπορώ εγώ με αυτά τα 50.000 ευρώ να κάνω πιο πολύ κόσμο να προσπαθήσει να ξεκινήσει δικιά του επιχείρηση στη γενέτειρά μου, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στο ψυχικό. Τότε για μένα αυτό θα κάνει καλό στην Ελλάδα. Και κάνει καλύτερο. Τα 50.000 ευρώ βοηθάνε περισσότερο από ό,τι αν τα έδινε σε κάποιο άλλο σκοπό. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω πολύ στην επιχειρηματικότητα.